Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα, για όσους δεν έχουν ενημερωθεί. Ήταν σήμερα να γίνει ομιλία του Μέταλλου του Παπαδόπουλου για τα αρχικά υγεία και το ένα εργαστήριο στην Αρχαία Ελλάδα. Το οποίο μετατέθηκε για την Τρίτη Κυριακή, σήμερα είναι η Πρώτη Κυριακή, στη θέση της ομιλίας του κ. Δάνου που θα γίνει τώρα. Ευχαριστώ. Γεια σας και από μένα. Η ομιλία έχει θέμα η κεραμική της φιλοσοφίας και της παράδοσης. Όταν πριν από εκατομμύρια χρόνια ο άνθρωπος κατάφερε να ανάψει και να χειραγωγήσει τη φωτιά, τότε ο κόσμος άλλαξε. Ο άνθρωπος ξέφυγε από την πρωτόγονη κατάσταση και πέρασε σε εποχή δημιουργίας και πολιτισμού. Μπορούσε να ζεσταθεί, να μαγειρεύει το φαγητό του, να παράγει ενέργεια, να κάνει ανέμακτες θυσίες. Θυσίες ευγνωμοσύνης, να εκτιμάει την αξία του πυρός. Από τότε πέρασαν χρόνια και αιώνες και οι άνθρωποι υμνούσανε τον Προμηθέα, που ήταν παιδί της Γαίας και ήλκυε καταγωγή από το χρυσούν γένος που μεριμνά και φυλάσσει τα φύλλα των θνητών ανθρώπων, όπως μας λένε ο Ισίωδος και ο Εσχύλος. Πριν αρκετές χιλιάδες χρόνια, όταν ο Ξένιος Δίας και οι άλλοι θεοί ήλθαν στη γη, επικράτησε τότε η δυναστεία των θεών, που εξέλιξαν το ανθρώπινο γένος ακόμη περισσότερο. Οι αρετές, η δικαιοσύνη, το αγαθό και βαθιές αξίες ανέβασαν τον άνθρωπο σε ύψιστο πνευματικό επίπεδο. Μετά το πέρας της Τιτανομαχίας μαζεύτηκαν στη Μυκάλη θεοί και ανθρώποι να ορίσουν τα του καθενός. Ο Προμηθέας έκανε τη μοιρασιά του ποδιού από τη Θυσία και φροντίζοντας τις ανάγκες του ανθρώπου έβαλε στη μία μεριά τα κόκαλα σκεπασμένα με λίπος που έλαβε και από την άλλη τα ψαχνά σκεπασμένα με το τομάρι του ζώου και κατόπιν κάλεσε το Δία να διαλέξει. Ο Δίας εξαπατήθηκε και χολώθηκε πολύ. Τότε ήταν που πήρε για πρώτη φορά το πυρ από τους ανθρώπους. Πήρε το πυρ, δηλαδή τι πήρε? Τον τρόπο ή το εργαλείο που ανάβει τη φωτιά πήρε, την πηγή. Την πηγή του πυρός τη διατηρούσαν καταρχήν στη Δήλο με λάδι ή άλλο καύσιμο όλο το χρόνο και στην γιορτή των Δηλίων από την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έφερναν στις αρχές Μαΐου με πλοία τις θεωρίες τους, τα πεπραγμένα και την σοφία της χρονιάς που πέρασε και τις εμπειρίες και τις παρατηρήσεις στους ιερείς σοφούς και έπαιρναν το θείο φως και κυριολεκτικά και συμβολικά αφού μαθαίναν τις προβλέψεις για το επόμενο έτος, εκλήψεις, μετεωρολογία, γεωργία, ναυτιλία και φυσικές ροπές και τάσεις του νέου έτους, επέστρεφαν στα μέρη τους για να φωτίσουν και τους υπόλοιπους. Μαζί έπαιρναν και το νέο φως, φως φλόγα, και άναβαν με αυτό πάλι τα καντήλια τους και τις εστίες τους. Στην ουσία, η ύπαρξη του εργαλείου πηγής του πυρός στη Δήλο έδινε την αίσθηση της ασφάλειας, της αυτονομίας και της αυτάρκειας. Ο Ισίωδος αναφέρει χαρακτηριστικά την ηρωική, πανανθρώπινη και υπεράνθρωπη αντίδραση του Προμηθέα. «Εύς πες η απετόιο κλέψας ακαμά του πυρός τηλέσκοπο να βγειν εν κύλο νάρθικη». Το ακάματο πυρ είναι ο ήλιος. Το τηλέ σημαίνει μακριά, όπου αν σκοπεύσεις, δημιουργείς εστία φωτός,
αυγή. Στον κύλο Νάρθηκα τοποθετείται κάτι κυρτό ή αμφίκυρτο. Μήπως τα πράγματα είναι τόσο απλά και η πηγή εργαλείο να είναι ένας κυρτός ή αμφίκυρτος κρίσταλος, μεγεθυτικός φακός ή και κύλο κάτωπτρο ακόμη και με τη τηλέσκοπον ηλιακή ακτίνα μέσα από το φακό δημιουργεί εστί απειρός. Το πυρ, η φωτιά. Φέρνοντας λοιπόν την πηγή του πυρός ο Προμηθέας μέσα στον Άρθηκα, η φωτιά έγινε πάλι κτήμα των ανθρώπων που τον επεφημούσαν. Όχι όμως για πολύ. Όταν ρωτήθηκαν από το Δία ποιος έκλεψε τη φωτιά, όλοι με μια φωνή που λέει και ο Βάρναλης είπαν «Ο Προμηθέας». Και έτσι ο φιλάνθρωπος Προμηθέας βρέθηκε για παραδειγματισμό αλυσοδεμένος στους πάγους και πικραμένος από το Δία που πήρε και πάλι τον κρίσταλο, φακό, φλόγα εστία από τους ανθρώπους και εκείνοι αναγκάστηκαν από τότε να τη διατηρούν άσβεστη όλον τον χρόνο στα πνευματικά κέντρα, τα μαντεία, τα εργαστήρια και στα καντήλια σπίτι τους. Επιφορτισμένες με τη φύλαξη και διατήρηξη του ιερού πυρός στην αρχαιότητα ήταν οι εστιάδες. Γυναίκες παρθένες αφιερωμένες στη θεά εστία. Περί τα τέλη Σεπτεμβρίου εορτάζονταν τα μεγάλα ελευσίνια μυστήρια και οι εστιάδες αναλάμβαναν τη διαφύλαξη του πυρός μέχρι την νεαρινή σημερία όπου συμβολικά και το φως νικάει πάλι το σκοτάδι. Η φωτιά στην όμορφη τέχνη του κεραμίστα έχει τον τελευταίο λόγο και καθοριστικό. Είναι το πρώτο από τα τέσσερα στοιχεία, αλλά έχει τον τελευταίο λόγο. Στον αγιοπλάστη κεραμίστα όμως, η φλόγα είναι αυτή που ξεκινάει μέσα του πρώτη και καταλαγιάζει αφού ψηθεί το έργο στο φούρνο, στο καμίνι. Η φωτιά αφαιρεί τελείως το νερό από το πύλινο και το κάνει κεραμικό. Όταν κορώσει η φωτιά, λιώνει το γυαλί σαν κερί, κεραμική. Η σχέση του δημιουργού με τη φωτιά είναι αμοιβαία. Η φωτιά, μία εκ των τριών μαζί με τη θάλασσα και τη γυνή, θέλει προσοχή. Έχει και αυτή τη δική της μαστοριά. Όταν η φωτιά έχει πια κάνει το έργο της, ο κεραμίστας, ως άλλος ύφεστος, ανοίγει αργά-αργά την πόρτα του φούρνου με ευλάβεια, προσοχή και λαχτάρα και η ζεστή λαύρα του χαϊδεύει και του καίει το πρόσωπο. Είναι η στιγμή της λύτρωσης και της αλήθειας. Υπάρχουν φορές που φέρνει απογοητεύσεις η φωτιά, γιατί άλλοτε δημιουργεί και άλλοτε καταστρέφει. Μα τα γνωρίζει καλά ο κεραμίστας τα τερτύπια της φωτιάς και αφού πάρει μια ανάσα, συνεχίζει με νέο μεράκι και πάλι από την αρχή. Και μια και λέμε αρχή, πώς έγινε άραγε ο κόσμος, πώς δημιουργήθηκε και έρχονται οι πρώτους ο κράτους φυσικοί σοφοί, οι άλλοι τους είπαν φιλοσόφους και λένε από τότε «Ο κόσμος ιρμώστη δια της εναντιοδρομίας». «Τι θέλει να πει ο ποιητής», λέει κάποιος. «Ο κόσμος συναρμολογήθηκε, δημιουργήθηκε μέσα από τις αντίθετες κινήσεις διαδρομές». Το αρχαίο κείμενο το λέει λακωνικά με μία λέξη «εναντιοδρομία». Εάν παρατηρήσουμε τα κελίφη των κοχλιών και των λοιπόν ελικονοειδών οστράκων, θα δούμε ότι έχουν μία σπυροειδή φορά. Η σπύρα έχει μία φορά, μία κίνηση, αλλά η δομή του κελίφους αναπτύσσεται με την αντίθετη φορά. Το ίδιο συμβαίνει και στο σύμπαν, που ομοιάζει με πεπλατισμένο κοχλιό. Γι' αυτό και λένε οι επιστήμονες πως το σύμπαν μάλλον είναι επίπεδο. Στην τέχνη μας ο αγκιοπλάστης θα πάρει πυλό στα χέρια του, θα τον ζυμώσει και θα τον καρφώσει στο κέντρο του επάνω τροχού. Ο τροχός γυρίζει αριστερόστροφα, αλλά το αγκείο πλάθεται δεξιόστροφα. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα της εναντιοδρομίας από αυτό. Ο αγκιοπλάστης ακολουθάει χωρίς να το ξέρει τον αρχαίο γονοτύπο της δημιουργίας. Η ύλη και η ενέργεια, ο πυλός και η κίνηση. Έλεγε ο Μέγας Δημόκριτος ότι «δύο μεν γέννη κινήσεως». Η κυκλική και η καταπαλμών. Αυτές τις δύο αλληλοσυμπληρούμενες κινήσεις οι Έλληνες τις είχαμε παντού σε όλες τις διακοσμήσεις αγκείων, άλλων κεραμικών και μαρμάρων.
οι δύο σπήρες της δημιουργίας. Η σπηροειδής κίνηση του γαλαξία μας συμβολίζεται με τη λεγόμενη σβάστικα και υπάρχει σχεδόν σε όλα τα αρχαϊκά αγγεία και επίσης η αέναη κίνηση του παντός με το μέανδρο με πολλές τεχνοτροπίες. Στη σύγχρονη εποχή, οι Ναζί χρησιμοποιούν τα αρχαία μας σύμβολα δυσφημίζοντάς μας, ταυτίζοντας το φασισμό με την Ελλάδα. Ο ελληνικός πολιτισμός όμως έχει ήδη σπείρει τα αιώνια σύμβολά του σε όλο τον πλανήτη και είναι αναγνωρίσιμος και σεβαστός και δεν έχει καμία σχέση με ρατσιστικές αιρέσεις. Η στιγμή που πλάθεται, γεννιέται το Αγγείο, είναι ευλαβική. Η κίνηση που παίρνει ο πυλός και γίνεται μορφή μέχρι ότου τελειωθεί είναι σαν ένας μοναδικός χορός γέννησης, ζωής, τελείωσης. Είναι στο χέρι του Δημιουργού να γίνει κάτι που κατόπιν θα εκτελέσει το σκοπό για το οποίο φτιάχτηκε. Ένα αγγείο, μια κούπα, μια στάμνα, ένα πιθάρι. Αντίστοιχα, ο γλύπτης κεραμίστας, πλάθοντας τον πυλό με τα χέρια του μόνο, δημιουργεί μια φόρμα, ένα ειδόλιο, μια σύνθεση, ένα άγαλμα. Εκεί που κάθεται ο Δημιουργός, πριν εκατομμύρια χρόνια, καθόταν ο Προμηθέας και έπλαθε τα πρωτότυπα των ανθρώπων από πυλό πρώτα, τέλεια αναλογικά και αρμονικά. Τότε παρατήρησε ότι ο πυλός κρατάει 72 με 78% νερό χωρίς να στάξει. Σκέφτηκε πως αυτό είναι το φυσικό μέτρο εδώ στη Γη, οπότε και το ακολούθησε. Έτσι ο άνθρωπος αποτελείται από 72 έως 78% νερό και το υπόλοιπο είναι οστά και ιστή. Το ανθρώπινο σώμα λοιπόν είναι βασικά φτιαγμένο από νερό και το πρωτότυπό του από πυλό. Ο Προμηθέας και ο Ήφαιστος ήταν αδέρφια, παιδιά της γης. Στα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις που διέθεταν κάναν εφαρμογή του υψηλού επίπεδου γνώση που κατήχαν και αυτή ήταν η γνώση της συνεργασίας των τεσσάρων στοιχείων της φύσης. Χώμα, νερό, αέρας, φωτιά. Όταν κατέχεις τη δύναμη και την ανάγκη του κάθε στοιχείου και μόνο του, αλλά και σε αναλογικό συνδυασμό με τα υπόλοιπα, τότε η αρμονία της φύσης ξεπηδάει μέσα από τη συγχορδία που δημιουργείται, δίνοντας καταπληκτικά αποτελέσματα. Ο κεραμίστας παίρνει χώμα, το πλάθει με νερό, το στεγνώνει στον αέρα και το ψήνει στη φωτιά. Μα φυσικά, ασχολείται με τα τέσσερα στοιχεία της φύσεως. Η μοναδική τέχνη που έχει την τιμή αυτή είναι η κεραμική. Οι κεραμίστες, σαν μικροί θεοί, απέριτοι, απλοί, χωρίς να ψάχνουν για άλλα, ασχολούνται με αυτή τη θεϊκή τέχνη μέσα από τη συνεδρία των τεσσάρων στοιχείων. Δεν είναι δόξα, δεν είναι χρήμα, είναι μεράκι, είναι ποίημα, δεν είναι γνώση, δεν είναι σοφία, είναι η φύση και η αρμονία. Έτσι λοιπόν οι αγκιοπλάστες και κεραμίστες άγουν το βίο τους παρέα με την τέχνη τους και τους λιγοστούς φίλους τους. Ζωή απλή, ζωή λιτή. Και επειδή τα φυσικά πράγματα έχουν αρχή και τέλος και όπως λέει ο Εμπεδοκλής, σύγκριση και διάκριση αένα γίνεται στη φύση, έτσι και ο άνθρωπος γεννιέται με τη σύγκριση και όταν πεθαίνει γίνεται διάκριση. Φεύγει πρώτα η θέρμη, η φωτιά και αμέσως μετά η πνοή, ο αέρας. Σε 3 χρόνια φεύγει το νερό και μετά από 3.000 χρόνια τα κόκαλα και η ιστή, η γη στη γη και όλα γυρίζουν από όπου ήρθαν. Διότι όπως έλεγε και ο Δημόκριτος, τίποτα δεν γεννιέται από το μηδέν και τίποτα δεν φτύρεται στο μηδέν. Σύγκριση των τεσσάρων στοιχείων γίνεται όταν ο Δημιουργός κατασκευάζει ένα αγγείο, μια φόρμα και διάκριση σταδιακά, όταν ο αέρας και η φωτιά απομακρύνουν το νερό από το έργο και όταν σβήσει το καμίνι, φεύγει και η φωτιά και μένει η γη, η στέρια γη και η μορφή. Και αφού το κεραμικό κάνει τον κύκλο του, τελειώσει το σκοπό του, επιστρέφει κάποια στιγμή πίσω στη μάνα γη. Έλεγε ο Παύλος Σιδηρόπουλος πως όταν το έργο φύγει από τα χέρια του Δημιουργού, αποκτά δική του οντότητα, δική του ταυτότητα και ακολουθάει το δικό του δρόμο. Αυτή η διαρκή σύγκριση και διάκριση των στοιχείων του υλικού κόσμου δίνει αριστουργήματα. Πρώτα αυτά της φύσης στο σύμπαν και έπειτα εκείνα του ανθρώπου του Δημιουργού.
Τα πράγματα είναι φτιαγμένα από ύλη. Το περιβάλλον τους δίνει μορφή. Η μορφή είναι αυτό που αντιλαμβάνεται ο παρατηρητής και έτσι κατανοεί το αντικείμενο που την έχει. Η μορφή αναγραμματισμένη είναι η φόρμα. Μορφή, φόρμα. Η φόρμα του γλυπτού, η φόρμα του αγγείου. Αυτή με τη σειρά της είναι το αποτέλεσμα της φόρας του ζήλου για δημιουργία και φοράς κίνησης που πλάθεται αυτή. Αυτή η φιγούρα, αυτή η λίκηθος. Της φόρμας η μορφή ερεθίζει το οπτικό μας νεύρο και γεμίζει συναισθήματα το είναι μας. Έτσι, οι διάφορες φόρμες εργαλεία μας για χρήση, είτε συνοδοιπόροι μας για αίσθηση, ομορφαίνουν τη ζωή μας. Η χρησιμότητα στην κεραμική ήταν η αρχική αιτία κατασκευής αντικειμένων από πυλό. Σήμερα αυτή η χρησιμότητά τους όχι μόνο δεν λείπει, αλλά έχει απλωθεί και περισσότερο. Το οικαστικό μέρος, αφού πλάστηκαν τα πρώτα αντικείμενα, ακολούθησε καλύπτοντας έτσι την αισθητική ανάγκη του ανθρώπου για το όμορφο, το ωραίο, το καλλιτεχνικό. Ο συνδυασμός χρησιμότητας και αισθητικής είναι τέχνη. Η τέχνη πρέπει να είναι στην καθημερινή μας ζωή και όχι μόνο σε γκαλερί, μουσεία και αποθήκες. Γιατί ένα σιδερένιο ή ένα πλαστικό αντί ένα κεραμικό που είναι κυκολογικό? Γιατί ένα πρόσωπο αδιάφορο δοχείο αντί ένα καλέσθητο και όμορφο αγγείο? Ο άνθρωπος έχει ανάγκη την τέχνη στη ζωή του, γιατί χωρίς αυτήν η καλλιέργεια της ψυχής είναι μια ουτοπία. Σύγχρονος του Πυθαγόρα ο Λάο Τσε έλεγε «Πλάσε κανάτι από πυλό. Ο χώρος του ο κενός το κάνει χρήσιμο. Γι' αυτό το λόγο το ωφέλιμο είναι από αυτό που υπάρχει και το χρήσιμο από αυτό που λείπει. Η κεραμική αυτό το κάνει πράξη. Η κεραμική η αρχαιότερη όλων των τεχνών. Η τέχνη των τεσσάρων στοιχείων. Όταν ο άνθρωπος ανακάλυψε τη φωτιά και τον τροχό, τότε γεννήθηκε και η τέχνη των τεχνών. Στην Αθήνα, από αρχαιοτά των χρόνων, η τέχνη αυτή είχε προστάτη. Ο Ήρος Κέραμος, όπου ετησίως ετελούνται εορτές προς τιμήν του. Προφανώς και ο Κέραμος προερχόταν από το πρώτο γένος στο Χρυσό, παιδί και αυτό της γης. Οι Αθηναίοι είχαν καταγωγή από τον Ήφαιστο και η Αττική λεγότανε Παλάδα, δηλώνοντας έτσι την παλαιότητά της. Ο ναός του Ηφαίστου βρίσκεται στο Θησείο. Άμεσα θα πρέπει να κοπούν ή να μεταφυτευτούν τα δεντρίλια που τον έχουν περικυκλώσει, γιατί με μία πυρκαγιά θα χαθεί αυτό το αιώνιο στολίδι για πάντα. Η κεραμική δεν σταματάει εκεί. Είναι ο βασικότερος αρρωγός της ιστορίας μας, των εθήμων και των συμβόλων μας, μέσα από τις παραστάσεις επάνω στα αγγεία. Εκατομμύρια στην κυριολεξία ελληνικά αγγεία κοσμούν τα μουσεία όλου του κόσμου και ακόμη περισσότερα στις αποθήκες τους. Μετέφεραν έως σήμερα την ιστορία και την παράδοση των αρχαίων χρόνων σχετικά με τους ανθρώπους και τα γεγονότα των εποχών εκείνων. Τα αρχαία ελληνικά αγγεία είναι τα αρχαιότερα βιβλία του κόσμου. Τέχνη, χρήση, κάλος και ιστορία. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, της αρμόζει μία θέση κάπου στην αγκαλιά της πολιτείας για να βρει και πάλι το δρόμο της, νιώθοντας έτσι πως ο κέραμος δεν την εγκαταλείπει. Μα εδώ μας λείπει μέρημνα, μας λείπει και η παιδεία, κι αν όπως πάν και το τραβάν θα λείψουν και τα παιδεία. Χωρίς παιδεία και παιδεία θα πέσουμε σε άλλα παιδεία, όπου το σκότος κυβερνά και η παραπαιδεία. Εκεί που είναι όλα τα κακά μέσα σε ένα πιθάρι, που η Πανδώρα άνοιξε και βγήκε έξω ένας μάρι μαύρα πουλιά τον κόσμο τυρανάνε και ελπίδα μόνη της στο χείλος και ακόμη τη ρωτάνε. Ο άλλος, ο μύθος των Δαναΐδων, μας λέει ο Ισίωδος στις Ίες, πως όντας το Άργος άνυδρο, ο Αδαναός το έκανε ένυδρο. Άργος άνυδρον αιών, Δαναός ποιησεν ένυδρον. Ο Δαναός, ευγενής βασιλέας της Πανόπολης στην Ηλότιδα, σημερινή Αίγυπτο, είχε πολλές γνώσεις που δεν κατήχαν οι άνθρωποι της εποχής του. Βρίσκοντας τα σημεία που περνούσαν υπόγεια νερά, κατασκεύασε μαγκανοπήγαδα για ερδευτική βασικά χρήση. Τα μαγκανοπήγαδα της εποχής εκείνης φτιαχνόντουσαν με κιούπια δεμένα σε σχοινένιο ή μάντα, με ξύλινες ή και δερμάτινες ενώσεις,
και έτσι βουτάγαν στο νερό των πηγαδιών και το έφεραν στην επιφάνεια. Οι Δαναΐδες ήταν, κατά κάποιο τρόπο, οι εργοδηγοί των γεωτρήσεων και πηγαδιών και έτσι πρέπει να τους βγει και το όνομα αιτία από τη χρήση. Και οι Δαναΐδες κουβαλούν στα μια πάνω στον ώμο για να γεμίσουν πίθο απίθμενο, μιας και παραβήκαν νόμο. Θέμα σοφό, συμβολικό, του μόχθου, του ανθρώπου, που ατέρμον μπορεί να γίνεται του τρόπου, επιτόπου. Και ο Ευρυσθέας πάλι αυτός εκρύβει μέσα σε ένα πιθάρι τον ερημάνθιο κάπρο αντικρίζοντας που ζήτησε για χάρη. Και ο Διογένης, ο κυνικός, έμενε μέσα στον πίθο για να διδάξει τους πολλούς, δημιουργώντας μύθο της φύσης, την απλότητα, τα της ζωής λιτά, όπου δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος από τα υλικά. Κι έτσι, όταν ο Αλέξανδρος ο Μέγας το ρωτούσε τι θέλει, πώς και τι ζητά να του παραχωρούσε, τότε εκείνος μπρος το πιθάρι γερμένος καθιστός του είπε «Αποσκότησόν με» και ο Αλέξανδρος βουβός. Ευχαριστώ.